Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Έχουμε μόνο ένα δρόμο, μόνο μπροστά, όλο το κόμμα. Όσο δύσκολα κι αν φαίνονται τα πράγματα, όσο κι αν πέφτει βαριά η σκιά του αρνητικού συσχετισμού δύναμης στη συνείδηση, ακόμα και στη στάση των εργαζομένων, δεν μπορεί όμως να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Πως τη βαριά η σκιά του αρνητικού συσχετισμού δύναμης στη συνείδηση, ακόμα και στη στάση των εργαζομένων, δεν μπορεί όμως να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Πως οι σημερινές δυνατότητες που δίνει η ίδια η πρόοδος της επιστήμης, της παραγωγής, της τεχνικής, μπορούν πραγματικά να διαμορφώσουν ένα ανώτερο επίπεδο ζωής για όλους τους εργαζόμενους, για όλο τον ελληνικό λαό. Αντί όμως να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Τη στιγμή που ο εργαζόμενος θα μπορούσε να δουλεύει λιγότερες ώρες, για λιγότερα χρόνια, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια, περισσότερα δικαιώματα στη ζωή του, βλέπουμε να επεκτείνεται η εργασιακή ζούγκλα τον 21ο αιώνα, να αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, να εντατικοποιείται η ίδια η εργασία, να είναι καθυλωμένη η μισθή, τα μεροκάματα, τα δικαιώματά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τη στιγμή που θα μπορούσε να εξαλειφθεί η ενεργειακή φτώχεια, η αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών στην περιοχή μας με κριτήριο τα συμφέροντα των λαών, βλέπουμε αυτές οι πηγές να γίνονται το μήλον της έρηδος ανάμεσα στις διάφορες αστικές τάξεις της περιοχής, όπως της Τουρκίας, αλλά και ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Κίνα. Με το μάρμαρο των ανταγωνισμών, των συγκρούσεων αυτών, να το πληρώνουν οι λαοί. Απάντηση σε αυτές τις αντιφάσεις δεν μπορεί να δώσει με τίποτα το σημερινό σάπιο σύστημα. Θα πηγαίνει από τις οικονομικές κρίσεις σε διάφορες βέβαια περιόδους μετά ανάκαμψης. Σταθερά όμως για το λαό θα δημιουργούνται νέα προβλήματα, μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Απάντηση σε αυτά τα διέξοδα μπορεί να δώσει μόνο η πρόταση του ΚΚΕ, η πρόταση πάλης, η πρόταση εξουσίας που καταθέτει το ΚΚΕ. Ο σοσιαλισμός μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες αυτές προκλήσεις που έρχονται στο προσκήνιο προς όφελος της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, των αυτοαπασχολουμένων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ είναι καλά κουρδισμένη σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία βλέπεται απειλή με διπλές εκλογές, λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν και ταλαιπωρία βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την μπάσα από τη Νέα Δημοκρατία για να θυμηθεί την κασέτα των παλιών καιρών. Έχοντας κυβερνήσει 4,5 χρόνια, έχοντας συγκυβερνήσει ακόμα και με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, περισυλλέγοντας ξανά τώρα ό,τι έχει αφήσει το παλιό ΠΑΣΟΚ, έχοντας αναγορεύσει σε αριστερά και σε πρόοδο τις διάφορες υποκλίσεις που έχει κάνει στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Μεγάλο Κεφάλαιο. Τώρα ξαναψελίζει τα περί συστράτευσης για μια δήθεν κυβέρνηση αύριο ξανά των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων. Ζορίζονται όταν τους λέμε πως το πλέον ρεαλιστικό σενάριο σε περίπτωση αδιεξόδου πιθανόν στο μέλλον σχηματισμού κυβέρνησης είναι μια συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό βέβαια εμείς το βασίζουμε στις ίδιες τις πράξεις,
στις ίδιες τις διακηρύξεις τους, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι αλήθεια από το ΣΥΡΙΖΑ ξαφνιάζονται και εξορκίζουν αυτό το ενδεχόμενο το οποίο θέτει το ΚΚΕ. Κυρίως όλα αυτά τα στελέχη που σε διάφορες περιόδους και από διάφορα πόστα έχουν ήδη συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί που έχουν διαμορφώσει πλέον το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Τα ίδια δεν έλεγε και παλιότερα το ΠΑΣΟΚ. Να πέσει φωτιά να μας κάψει, έλεγαν, αν συγκυβερνήσουμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Το έκαναν όμως και αυτό. Και τώρα ζητάνε από το λαό να κάνει πως δεν θυμάται. Όμως ο ελληνικός λαός, οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, οι δημοκράτες άνθρωποι και εδώ στην Κρήτη δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου και μπορούν σήμερα αξιοποιώντας την πείρα τους να απαντήσουν και στους εκβιασμούς και στα ψευτοδιλήμματα. Τα σενάρια των εκβιασμών και της ενσωμάτωσης μπορεί να τα κάψει ο ίδιος ο ελληνικός λαός με τη διαμόρφωση μιας πλατιάς ενωτικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, με τη συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη μάχη για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ας δούμε τις πρόσφατες επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας. Τι σημαίνουν αλήθεια για το συγκεκριμένο ζήτημα οι δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν περιθώρια μεγάλων συγκλήσεων με τη Νέα Δημοκρατία για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας? Σημαίνουν καθαρά ότι υιοθετούν τον στόχο της άρχουσας τάξης της χώρας όμως για συμμετοχή σε αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της περιβόητης γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Σημαίνει ότι μοιράζονται τον κοινό στόχο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να καλοπιάσουν την τουρκική αστική τάξη για να παραμείνει στο στρατόπεδο του ΝΑΤΟ και να κόψει τις παρτίδες της με τη Ρωσία. Γι' αυτό όλοι μαζί συστηματικά, διαχρονικά και παστρικά καλλιέργησαν στο λαό μας τον επικίνδυνο εφησυχασμό πως αν η Ελλάδα είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τότε θα κερδίσει δήθεν την ασφάλεια των συνόρων της, των κυριαρχικών δικαιωμάτων από τους συμμάχους. Αυτός ο μύθος καταραίει παταγωδός αυτές τις μέρες με τις συμφωνίες Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση της τουρκικής και λιβικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το ΝΑΤΟ νύπτει τα σχήρας του, αφού όπως λέει δεν είναι μέρος επίλυσης τέτοιων διαφορών ανάμεσα σε δύο κράτη-μέλη του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει δηλώσεις όπως αυτές που έκανε και για την Κύπρο, που καθόλου δεν εμπόδισαν την πραγματοποίηση γεωτρήσεων από την Τουρκία στην ΑΟΣ της Κύπρου. Γι' αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία απλώς ψελίζει κάποια πράγματα ακαταλαβίστικα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ σφυρίζουν κλέφτικα. Η συμφωνία Τουρκίας και λεγόμενης κυβέρνησης της Λιβύης έχει πολύ πιο σημαντικές επιπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου από αυτές που παρουσιάζονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αποτελεί βήμα της τουρκικής κυβέρνησης στην κατοχύρωση των απαράδεκτων και ανιστόρητων διεκδικήσεών της απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου. Πέρα από την προσπάθεια εφησυχασμού, παραπλάνησης του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση, η Συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας πιθανά να αποτελεί και προπομπός μελλοντικών αρνητικών εξελίξεων συνολικά για το Αιγαίο. Στα εμφανή αποτελέσματά της είναι ότι συρρυκνώνεται τόσο η ΑΟΣ της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Δημιουργείται τετελεσμένο
σύμφωνα με το οποίο για την χάραξη της τουρκικής ΑΟΣ νοτίως της Κρήτης δεν λήφθηκε υπόψη η επίρρεια των νησιών και της Κρήτης και του Καστελόριζου και της Ρόδου. Ειδικά το τελευταίο αποτελεί προηγούμενο για την Τουρκία και για την επίλυση των διαφορών της με την Ελλάδα στο Αιγαίο. Υλοποιώντας το σχεδιασμό της για διαχωρισμό του Αιγαίου σε αυτό ανατολικότερα του 25ου μεσημβρινού υπό τουρκική κυριαρχία και σε αυτό δυτικότερα του 25ου μεσημβρινού υπό ελληνική κυριαρχία, διαγράφοντας αυθαίρετα από το χάρτη την ύπαρξη ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Η Τουρκία αποκτά τη δυνατότητα αεροναυτικής απομόνωσης της Κύπρου, ενώ με την αξιοποίηση των στρατιωτικών της μέσων σταδιακά μετατρέπει την νοτιοανατολική Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη. Η στρατιωτική συνεργασία και η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με την Τουρκία από αυτόν τον Πρωθυπουργό Μαϊμού της Λιβύης Φαγές Αλ-Σάρατς έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην σπαρασόμενη από εμφύλιες διαμάχες Λιβύη. Ενδεικτικές της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης είναι οι δηλώσεις Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή του με τον Ερντοάν. Το μοναδικό στοιχείο συμφωνίας μεταξύ των δύο, όπως δήλωσε, υπήρξε η συνέχιση των αλλά μπορεί να οξύνουν παραπέρα και απότομα τις αντιθέσεις σε περίπτωση αποχώρησης της μίας ή της άλλης πλευράς και με την κατάρρευση αυτής της διαδικασίας να ενσωματώσει νέα στοιχεία κλιμάκωσης στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Είναι αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία την χρονική περίοδο που υποτίθεται ότι οικοδομούνται, την ίδια στιγμή η τουρκική ηγεσία, πατώντας πάνω στη θεωρία της περιγαλάζιας πατρίδας, προωθεί τα σχέδιά της στο Αιγαίο, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πολύ περισσότερο που σήμερα ακόμα και ακούσια μπορεί να προκληθεί ένα ατύχημα, όπως το λένε, και να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο λόγω της έντασης που επικρατεί. Ενώ η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει και από στρατιωτικές βάσεις που διαθέτει εκτός της τουρκικής επικράτειας. Τέτοιες βάσεις, στρατιωτικές βάσεις, με αντίστοιχο δυναμικό και υποδομές και όπλα, φιλοξενούνται από την Τουρκία στο Κατάρ, στην Αλβανία, στο κατεχόμενο βέβαια Κύπρο, τμήμα της Κύπρου και στο Σουδάν. Αυτές οι βάσεις της Τουρκίας δίνουν τη δυνατότητα να επιτηρεί και να υπερασπίζεται τις τεράστιες θαλάσσιες ζώνες που ορίζει αυθαίρετα ως περιοχές δικαιοδοσίας της, ως τμήματα της γαλάζιας πατρίδας, όπως τη λέει. Το ψευτοδίλημα που παρουσιάζεται εδώ στην Ελλάδα δήθεν ή πρέπει να κάνουμε ένα συμβιβασμό έστω και επέσχυντο με την Τουρκία και να έχουμε συνεκμετάλλευση με παραχώρηση κάποιων δικαιωμάτων ή αλλιώς θα έχουμε πολεμική εμπλοκή που διακινούν με διάφορες παραλλαγές στον κόσμο και η κυβέρνηση και τα διάφορα αστικά επιτελεία, είναι εξίσου επικίνδυνο για το παρόν και το μέλλον του λαού μας, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για την ίδια την ειρήνη. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, βεβαιωμένα πλέον, υπάρχουν πολύ πλούσια κοιτάσματα υδρογων ανθράκων, κυρίως φυσικού αερίου. Αυτά τα κοιτάσματα θέλει να ελέγξει και η άρχουσα τάξη της Ελλάδας και η άρχουσα τάξη της Τουρκίας, άλλα κράτη της περιοχής, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ρωσία, η Κίνα και βάλε. Αυτή
οι έντονοι ανταγωνισμοί οδηγούν μαθηματικά σε στρατιωτικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Πριν ένα μήνα περίπου δήλωνε ότι θα ξαναματώσει ο ελληνικός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε πολέμους δίπλα στους Αμερικάνους. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που ακολούθησαν όλα τα βασικά αστικά κόμματα αποτυπώνονται στα αποτελέσματα αυτά που έχουμε και σας εξέδασα πριν τις τελευταίες μέρες. Χρεοκόπησε, τους λέμε, αυτή η πολιτική. Και αφού έδωσαν γη και είδωρ σε ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, αφού αφαιρούν κάθε χρόνο από το λαό μας πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ για να πληρώνουμε για δαπάνες του ΝΑΤΟ, γυρνάνε και λένε αν υπάρξει πολεμική εμπλοκή με την Τουρκία θα είμαστε μόνοι μας. Τόσο κερδισμένος βλέπετε είναι ο λαός μας από τις διεθνείς συμμαχίες του κεφαλαίου, τόση ασφάλεια και προστασία του παρέχουν. Ορισμένοι, κακοποιώντας τις θέσεις του ΚΚΕ, μας καταλογίζουν ότι προτείνουμε ένα μοναχικό, λέει, δρόμο που θα αδυνατήσει τη χώρα και τελικά δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό. Εμείς τους απαντάμε ότι ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Η θέση μας ότι ο ελληνικός λαός μαζί με το λαό της Τουρκίας, μαζί με όλους τους άλλους λαούς της περιοχής, μπορούν να επιβάλλουν με την πάλη τους, με τις επιλογές τους, την αποδέσμευση από ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, είναι η πιο φιλική θέση και για τους λαούς και για τις χώρες μας. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε, να μπορούμε να αναπτύσσουμε ισότιμες καλές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με άλλες χώρες της περιοχής. Αυτές οι σχέσεις όμως πρέπει να στηρίζονται στους ίδιους τους λαούς, στα ίδια τα κινήματά τους σε αυτές τις χώρες και στα δικά τους συμφέροντα. Να στηρίζονται σε μια εξουσία, σε μια διακυβέρνηση σε κάθε χώρα που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων και όχι των διαφόρων επιχειρηματικών κολοσσών που τρώγονται σαν τους λύκους για το ποιος θα πρωτοβάλει χέρι στις πλούσιες, στις πλουτοπαραγωγικές περιοχές στην περιοχή μας, στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Αποκλείουμε λοιπόν όλα τα ψευτοδιλήμματα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Όποια συμφωνία και διευθέτηση, διαπραγμάτευση με την Τουρκία, δεν πρέπει να υπάρχει καμιά υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, του δικαίου της θάλασσας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι εξελίξεις δείχνουν πως οι ιμπεριαλιστές για μια ακόμη φορά, φίλοι, δεν πιάνονται. Χρόνια ακούτε για τη βάση της Σούδας, πόσο δήθεν προστατεύει τη χώρα μας και ιδιαίτερα, όπως λένε, την Κρήτη. Αβύθιστο αεροπλανοφόρο την αποκαλούν Αμερικάνοι στρατηγοί, αλλά και Έλληνες υπουργοί. Εμπόδισε μήπως η ύπαρξη της βάσης της Σούδας στον Ερντογάν να αμφισβητεί την επίρρεια της Κρήτης, όπως και των άλλων νησιών, και μάλιστα να τη διαγράφει και από το χάρτη, κάθε άλλο. Οι βάσεις όχι μόνο δεν μας προστατεύουν, αλλά αντίθετα εκθέτουν το λαό μας σε θανάσιμες απειλές, αφού γίνονται στόχος αντίπαλων δυνάμεων. Πολλοί λένε αυτές τις μέρες ότι δεν γίνεται να αντιπαρατίθεται τα κόμματα στα εθνικά, όπως τα λένε, θέματα. Όμως βλέπουμε ότι κανένα από τα άλλα κόμματα δεν προτείνει κάτι διαφορετικό, κάποια εναλλακτική, έστω διαφορετική. Τι επιδιώκουν? Να μην αναδειχτεί ο ίδιος ο δρόμος, οι πολιτικές που μας έφεραν έως εδώ. Γιατί αυτές τις πολιτικές, αυτό το δρόμο τον υπηρέτησαν όλοι αυτοί πιστά. Τα λένε όλα αυτά για να μην φανεί ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας παίζονται στα ζάρια, μόνο και μόνο
για να υπηρετηθούν οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί, οι ανταγωνισμοί για το πώς το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανασχέσουν τη ρώσικη και την κινέζικη επιρροή στην περιοχή, επιδιώκοντας να χαράξουν τον ενεργειακό χάρτη με βάση τα δικά του συμφέροντα. Να μην φανεί ότι η ιμπεριαλιστική ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών προετοιμάζει και δεν αποκλείει καθόλου τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ξέρουν ότι η πείρα που αποκτάει ο λαός μας, αν αξιοποιηθεί σωστά, αν συναντηθεί με τη δράση, με την πολιτική του ΚΚΕ, μπορεί να αφυπνίσει, μπορεί να ξεσηκώσει, να εμπνεύσει για συμμετοχή στον αγώνα, να τους αρρώσει όλους και τις κυβερνήσεις τις αντιλαϊκές και το σάπιο διεφθαρμένο σύστημά τους. Για να έχουμε μια Ελλάδα που τις τύχες της χώρας, τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας θα τα έχει πραγματικά ο λαός στα χέρια του. Για να μπει επιτέλους τέρμα, να μπει ένα τέλος στο σύστημα των πολέμων, της φτώχειας, της ανεργίας, της προσφυγιάς. Στο χέρι μας είναι αυτό. Στο κόμμα μας έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί όπως τραγουδάτε κι εσείς εδώ στην Κρήτη, μην περιμένεις πως θα έρθει κάποιος και αποκαλεί ψυχή, θα σου χαρίσει κάτι. Μόνο η πάλι ταξική και με το δίκαιο σπαθί στα χέρια του εργάτη. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους. Καλά να περάσουμε απόψε και από αύριο στους δρόμους του αγώνα.